56 συνολικά ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται στις κλίνες COVID του νοσοκομείου Καβάλας. Οι ασθενείς αυξήθηκαν κατά 10 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αρκετοί είναι από ξάνθη και δράμα. Τυχώς όμως τα νούμερα που θα σας πω δεν φαίνεται να μπαίνει καλά ο μήνας. Δυστυχώς στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 56 ασθενείς με COVID. Και να σας πληροφορήσω ότι το 90% είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό πρέπει να προβληματίσει πολλούς. Το μόνο καλό στην υπόθεση είναι ότι τα 56 άτομα, αυτό που σας είπα, είναι ότι έχουμε ασθενείς και από την περιφερειακή ενότητα Δράμας και Ξάνθης. Τα νοσοκομεία αυτά από σήμερα θα ανοίξουν και αυτά κλινικές COVID και ας ελπίσουμε να μην πλέον δεχόμαστε ασθενείς από αυτούς τους όμορους νομούς. Από αυτούς το 95% είναι ανεμβολίαστοι, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας Δίνος Κλητσιώτης μετέφερε στο Ράδιο 1 στους 90,5 πως συνολικά πάνω από 80 είναι τα ύποπτα περιστατικά COVID που έρχονται καθημερινά στα έκτακτα ιατρία του νοσοκομείου. Να σας πω ένα στοιχείο. Βλέπουμε την ημέρα στο νοσοκομείο Καβάλας τα επίγοντα περιστατικά πάνω από 80 ύποπτα περιστατικά COVID. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αν είχαμε εμβολιαστεί δεν θα αντιμετωπίζαμε. Αυτά τα 70 περιστατικά που βλέπουμε σε καθημερινή βάση θα ήταν ελαχιστότατα αν είχαμε εμβολιαστεί. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρωί της Δευτέρας άνοιξαν επίσης οι πτέρυγες COVID στα νοσοκομεία Ξάνθης και Δράμας, με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται εκεί πλέον οι ασθενείς από τις συγκεκριμένες περιοχές. Το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να παίρνει περιστατικά από όλη την περιφέρεια, αλλά από την προηγούμενη εβδομάδα κρατούν και τα διπλανά νοσοκομεία, δηλαδή και το νοσοκομείο Κομωτινής και τη Δημοτήχου, όλα τα νοσοκομεία περιστατικά ήπια. Μόλις βαρύνουν λιγάκι, τότε γίνεται η διακομιδή προς την Αλεξανδρούπολη, στο δικό μας, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας 10 κλίνες κατηλημμένες από τις 15 που είναι ανεπτυγμένες. Η αλήθεια είναι ότι κατά περιόδους δέχεται μια πίεση η μονάδα. Φτάνουμε δηλαδή κάποια στιγμή να είναι και κατηλημμένες και 14 και 13 κλίνες. Κάποιοι ελάχιστοι δυστυχώς θα εξέλθουν να πάνε στην κλινική και κάποιοι άλλοι θα καταλήξουν συμπολίτες μας, σε ποσοστό, βέβαια να το τονίσουμε αυτό, 95-98% ανεμβολίαστοι. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο των Σερών, καθώς από την Τρίτη θα λειτουργεί με 3 λιγότερους γιατρούς. Τα ποσοστά θνησιμότητας στις αίρες είναι 72%, όσο περίπου και ο μέσος όρος όλων των νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 7 ασθενείς, ηλικιακά 60-65, και ένας εξ αυτών είναι 47 ετών και ένα ακόμη άτομο 55 ετών. Σε βαριά κατάσταση βέβαια, όπως όλοι, με COVID, όλοι οι COVID ασθενείς που έρχονται διασωληνωμένοι. Πρόσφατα ένας 45χρονος που νοσηλεύαμε βγήκε στο τμήμα, όπως επίσης και 7 άλλοι ασθενείς βγήκανε μετά από την νοσηλεία τους και πήγαν σε άλλο νοσοκομείο, τους μεταφέραμε σε άλλο νοσοκομείο, από τα οποία προήλθανε. Από αυτούς τους 70 ασθενείς υπήρχαν 5 εμβολιασμένοι, ένας μόνο τα κατάφερε, οι υπόλοιποι όχι, γιατί δυστυχώς το εμβόλιο δεν καλύπτει 100%. Αυτό είναι γνωστό. Εν κατακλείδη, άνοιξε και πάλι η πτέρυγα COVID στο νοσοκομείο της Κομωτινής το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Από τη Δευτέρα ανοίξαμε και εμείς τη μονάδα COVID, αρχίζουμε δηλαδή να νοσηλεύουμε περιστατικά, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι, η Αλεξανδρούπολη περίπου από την Παρασκευή άρχισε να έχει πρόβλημα πληρότητας και ανοίξαμε και εμείς. Έχουμε μέχρι τώρα ήδη 12 περιστατικά νοσηλεύουμε, έχουμε βαριά περιστατικά μέσα. Και προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι. Πλέον δεν υπάρχει νοσοκομείο που να μην έχει ανοιχτεί την πτέρυγα COVID στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.